συνεχίζουμε σε προεκλογικό κλίμα. Απόψε φιλοξενούμε στο στούντιο της Crete TV τον κύριο Ανδρέα Στρατάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Στρατάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σαλαμπάτα. Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το βασικό. Πώς πήρατε την απόφαση να εμπλακείτε με τα κοινά τη δεδομένη χρονική συγκυρία? Κυρία Σαλαμπάτα, όσοι με γνωρίζουν εκφύσεως, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός δεν γύρισα ποτέ την πλάτη, ούτε αδιαφόρησα σε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, είτε είναι σε τοπικό επίπεδο του χωριού μου παραδείγματος χάρη, σε επίπεδο δήμου, του νομού μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήμερα υπηρετώ τον αγροτικό χώρο από την, κατά την γνώμη μου, και όχι μόνο από την θέση ευθύνης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της μεγαλύτερης συνεταιριστικής οργάνωσης της χώρας. Γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά ποια είναι τα θέματα και ποια είναι τα προβλήματα. Σε μια στιγμή που μπορεί, λέω ότι είναι ένας σταθμός για τη ζωή μου, ανέλπιστα και τελείως ευνηδιαστικά δέχτηκα μια τιμητική πρόταση από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος μου πρότεινε να με συμπεριλάβει στο ψηφοδελτίό του, στο πρόσωπο το δικό μου, να εκπροσωπήσω το συνεταιριστικό κίνημα και τον αγροτικό χώρο. Επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους θέματα και η επιχειρηματική σας δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αγροτοκτηνό, το διατροφικό κλάδο, θέλω λοιπόν να μου πείτε, εφόσον ο κόσμος σας εμπιστευτεί και σας τιμήσει με την ψήφο του, την επόμενη μέρα, ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες? Ας περιοριστούμε στις τρεις πρώτες, σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, της παραγωγής δηλαδή. Κυρία Σαλαμπάτα, ακούστε να δείτε. Τα επιμέρους θέματα είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρετε. Εγώ θέλω να κρατήσετε κάτι το οποίο είναι το ουσιαστικό και είναι και το αληθές. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης όλων των θεμάτων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πορεύεται, μιλά με τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τους θεσμούς, υπηρετεί τους θεσμούς και εγγυάται για τους θεσμούς. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά λέει εξαγγελίες ή κάνει πολιτικές πεζοδρομίου. Άρα λοιπόν γνωρίζω εγώ πάρα πολύ καλά ότι αυτά που λέει τα εννοεί, και ένα από αυτά είναι ότι σε ό,τι αφορά το χώρο το δικό μας, σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, τον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος σας λέγω και γνωρίζετε κι εσείς ότι είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι αποφασισμένος να δώσει τέτοιες λύσεις και να δρομολογήσει εξελίξεις, ούτως ώστε θα βελτιωθεί πραγματικά η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων. Πάμε για μια πραγματικά αναδιάταξη του χώρου. Στόχος πρέπει να μπει, τους στόχους τους έχει. Και αφού τους έχει και πιστεύει σε αυτό, κυρία Σαλαμπάτα, ο Πρωθυπουργός, ο Αυριανός, κατά εμέ, όλα τα άλλα, τα επιμέρους θέματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Χρειάζονται στόχοι στην αγροτική πολιτική, χρειάζεται να αποφασίσουμε αν θέμε, πού θέμε, τουλάχιστον εμείς θέμε, πιστεύουμε στον αγροτικό χώρο, ναι, πιστεύουμε στην παραγωγή και βέβαια πιστεύουμε, όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Σας λέγω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά τα λεγόμενα του Προέδρου μας, από τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή εικόνα του Υπουργείου. Το Υπουργείο θα είναι ανοιχτό για τους αγρότες, το Υπουργείο θα είναι δίπλα στους αγρότες, το Υπουργείο θα πορεύεται μαζί με τους αγρότες και όχι απέναντι από τους αγρότες. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα το οποίο όποιοι πρέπει να το λάβουν, ας το λάβουν, ότι δεν θα έχει το Υπουργείο καμία σχέση με το σημερινό Υπουργείο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, εσείς δίνετε αρνητικό πρόσημο στους κυβερνητικούς χειρισμούς σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική τα χρόνια που προηγήθηκαν. Ωστόσο, θα μπορούσε κάλλιστα να σας ρωτήσει κάποιος, δεν υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες συνολικά στο πολιτικό σύστημα όταν φτάνουμε εν έτη 2019 να μην έχουμε ούτε καν ένα στρατηγικό σχέδιο για το εθνικό μας προϊόν, που είναι το λάδι, του οποίου η τιμή κατρακυλά? Δηλαδή, τι καλύτερο κάνουν οι Ιταλοί από εμάς? Κυρία Σαλαμπάτα, ακούστε να δείτε, οι υπόλοιπες κυβερνήσεις για μένα ό,τι έχουν κριθεί, είναι γνωστή η πορεία όλες των κυβερνήσεων. Μιλάμε για το διατάφτα, μιλάμε σήμερα καλεί το ελληνικός λαός την Κυριακή να έρθει να επιλέξει ποια κυβέρνηση θα πρέπει να έχει για να πορευτεί την επόμενη τετραετία. Η σημερινή κυβέρνηση, όσο θέλουν και να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι είναι μια κυβέρνηση που ήρθε, που δεν πεινάει ο κόσμος, που έχει φαΐ να τρώει, που όλα αυτά τα οποία μας λένε που στο τέλος μας μπορούν και μας τρελάνουν, μάλλον
έχουμε χάσει τελείως την αίσθηση ούτε των λέξεων, ούτε έχουμε χάσει κάθε έννοια, η σημασία της λέξης, έχουν χαθεί τα πάντα. Αυτή τη στιγμή κρινόμαστε. Στον χώρο το δικό μας, γνωρίζουν όσοι μας ακούνε, γνωρίζει όλος ο αγροτικός κόσμος ότι υπό τις παρούσες ειδήσεις και με τα μέτρα τα οποία έλαβε η σημερινή κυβέρνηση στον αγροτικό χώρο, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε να παράξουμε. Άλλωστε, θυμίζω ότι και ήδη τα λέγανε Ευάγγελος Αποστόλου, ότι και το φορολογικό και το ασφαλιστικό το είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος τα φόπλακα, αλλά λυπάμαι, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, θα υποστείτε τις συνέπειες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι υπάρχει λύση, υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει η πρόθεση, αυτό είναι το πρόγραμμα, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος περιορίζεται σε αυτά που μπορεί να κάνει και που μόνο, εάν μπορεί να κάνει και άλλα, αυτά θα έρθουν χωρίς να τα εξαγγείλει. Κρατήστε λοιπόν ότι σήμερα πραγματικά είμαστε σε ένα αδιέξοδο και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο αύριο και να βάλουμε στόχους και να προευτούμε. Επειδή συζητάτε με πάρα πολύ κόσμο, τι είναι αυτό το οποίο αφουγκράζεστε, τι είναι αυτό το οποίο σας λένε, τι είναι αυτό το οποίο σας ζητούν, τι είναι αυτό το οποίο θέτουν ως το μείζον, το οποίο σας λένε, Ανδρέα, πολύ απλά, γιατί τους είστε και οικία φυσιογνωμία, βοήθησε την επόμενη μέρα. Κυρία Σαλαμπάτα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έφυγα ποτέ από τον κόσμο, είμαι μέσα στον κόσμο λόγω της θεσμικής μου θέσης, είμαι κάθε μέρα στα χωριά, τα θέματα τους, τα προβλήματά τους. Αυτό που ο κόσμος έχω δει εγώ μέχρι σήμερα στον προεκλογικό μου αγώνα είναι ότι δεν θέλει ψέματα. Δεν θέλει ψέματα, δεν θέλει κοροϊδίες, χόρτασε. Έχουν χορτάσει οι άνθρωποι και από ψέματα και από κοροϊδίες. Αυτό που θέλει είναι η αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να είναι σε κάποιες, αν όλες, σχεδόν για όλους. Είναι λίγο δύσκολη, είναι λίγο σκληρή. Αλλά αυτή την αλήθεια θέλει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να λέμε του κόσμου άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Σε έναν κόσμο ο οποίος καλείται να φορολογείται με μια φορολογία και σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές φορές, οι οποίες ανεβαίνει το 73% και σε κάποιες περιπτώσεις το 103%. Δεν είναι δυνατόν ένας κόσμος ο οποίος παράγει αυτό το λίγο προϊόν, ό,τι παράγουμε, και να το κρύβει ο κόσμος και να φοβάται να το τιμολογήσει, γιατί αν το τιμολογήσει δεν είναι τίποτα δικό του. Ο κόσμος θέλει να ζήσει. Ιδιαίτερα οι νέες και οι νέοι. Είτε κατά επιλογή οι οποίοι είναι στα χωριά μας έχουν. Κατά επιλογή έχουν μείνει, είτε δεν έχουν άλλη λύση, έχει σταματήσει η εσωτερική μετανάστευση, είναι οι άνθρωποι στα χωριά μας, είτε κτηνοτρόφοι είναι, είτε με την αγροτική παραγωγή, οπροεπισκεπτικά, οτιδήποτε, θέλει απλώς να ζήσουν. Άνθρωπο, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι αλήθεια, κυρία Ζαλαμπάτη. Στον νέο άνθρωπο που ζει στην πόλη, αλλά θέλει να επιστρέψει στο χωριό, τι λέτε, ότι υπάρχουν κίνητρα, θα δημιουργήσετε κίνητρα, μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τη γη του? Κυρία Σαλαμπάτα, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπουν οι στόχοι. Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στόχο, χρόνο και χρήμα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται αμέσως. Δυστυχώς δεν γίνονται αμέσως. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε λάδι. Μπορούμε να έχουμε μια ελαϊκή πολιτική. Θέλουμε αμπελουργία. Τι αμπελουργία θέλουμε? Θέλουμε κτηνοτροφία. Τι κτηνοτροφία θέλουμε? Θέλουμε μια κτηνοτροφία που ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να δώσει το γάλα του? Θέλουμε μια κτηνοτροφία που τα τυροκομεία μας αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και είναι αδιάθετα τα τυριά μας το καλύτερο προϊόν λόγω των εισαγόμενων? Τι θέμε? Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω εγώ σήμερα ότι ένας νέος θα πρέπει να μεταφερθεί. Θα πρέπει να στρωθεί ο δρόμος, να στρωθούν οι προϋποθέσεις και αυτό θα έρθει από μόνο του. Διότι ένας νέος που θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα θα πάει όταν δει ότι υπάρχει μια πρόοπτικη. Αυτό θέλουμε εμείς να κάνουμε, να ανοίξουμε τον δρόμο. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδίες και εύκολες κουβέντες για να λέμε στους ανθρώπους, έτσι για να είμαστε αρεστοί ή να λέμε πως είμαστε καλοί. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το πολύ μικρό χρονικό διάστημα της προεκλογικής περίοδου σας προβλημάτισε καθόλου? Προσωπικά σίγουρα όλοι έχουμε προβληματιστεί, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνυποψήφοι μου σε όλα τα ψηφοδέλτια. Προσωπικά δεν με προβλημάτισε πολύ, γιατί σας λέω ότι είμαι κάθε μέρα όλο το 24ωρο παντού. Σε όλο τον νόμο. Παρόλα αυτά όμως, ότι είσαι υποψήφιος είναι μια εμπειρία, είναι κάτι το οποίο ούτε και εγώ πρώτη φορά δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Θέμε να είμαστε
να μπορούσαμε να δούμε όλο τον κόσμο στον νομό, και με την ευκαιρία που μου δίνεται ζητώ την κατανόηση όλου του κόσμου, γιατί ήθελα να πάω σε όλα τα χωριά και στο πιο μικρό, όμως λόγω χρόνου δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε. Φτάνουμε στο τέλος, η Κυριακή είναι μπροστά μας. Κάναμε τον αγώνα μας όλοι, λίγο πολύ ο καθένας όπως μπορούσε. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Κλείνοντας λοιπόν, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, γιατί κάποιος να υποστηρίξει, να στηρίξει Ανδρέα Στρατάκη? Κυρία Σαλαμπάτα, γιατί κάποιος πρέπει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία ή τον να ψηφίσει τον Ανδρέα Στρατάκη? Μάλιστα. Εγώ έχω βάλει την υποψηφιότητά μου στην κρίση του κόσμου. Με ενδιαφέρει, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ το Ηράκλειό μας, αγαπώ την Κρήτη μας, και όσοι με γνωρίζουν πολλές φορές μπορεί και να υπερβάλλω λίγο, αλλά αυτός είμαι. Η υποψηφιότητά μου όμως απευθύνεται κατά κύρια στον πρωτογενή τομέα, στην αγροθιά. Για μένα, κοιτάζοντά τους στα μάτια, λέγω ότι είναι θέμα τιμής, είναι θέμα τιμής για τον αγροτικό κόσμο, για να έχουμε μία φωνή, να έχουμε μία επιτυχία υποψηφιότητά μου. Νιώθω τη δύναμη που μπορώ να μεταφέρω στα κέντρα των αποφάσεων και στον Ελληνικό Κοινοβούλιο όλη την αγωνία αυτών των ανθρώπων, όλο τον πόνο και τον κόπο που μόνο εμείς τον ξέρουμε. Η υποψηφιότητά μου είναι στα χέρια τους, η απόφαση είναι δική τους. Κύριε Στρατάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας, και να σας ευχηθώ φυσικά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.